κάτω, αλλά μάθα έμαθα πριν λίγο από τον οδηγό που λέγεται Γιάννης. Γιάννης αυτός, Γιάννης ο προηγούμενος, άλλος Γιάννης σήμερα, άλλος Γιάννης τότε. Έχει τρεις Γιάννηδες στο γραφείο μου φαίνεται. Ένας από τους τρεις είναι και ο οδηγός, ο σημερινός. Ο οποίος θα μας πάει, θα μας γυρίσει, θα μας φέρει με ένα πούλμαν βέβαια εξαιρετικό και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά γιατί το σημαντικό κομμάτι της εκδρομής είναι και ο οδηγός. Ξεκινάμε λοιπόν, θα κάνουμε τελικά στάση γιατί εκεί που ήταν να σταματήσουμε γίνεται ανακαίνιση, θα μας βρίσκεται στην αναγκαστικά. Γιατί πρέπει να γίνει μια στάση πριν πιάσουμε τα βουνά. Στη συνέχεια η επόμενη στάση είναι στο χιονοδρομικό της Ζύργιας, σε υψόμετρο 1500 μέτρα. Πιστεύω να έχετε πάρει όλοι τα κατάλληλα παπούτσια καταρχήν, δεν λέω για ρούχα, γιατί οι κίνδυνοι παραμονεύουν στο χιόνι. Θα ήθελα να παρακαλέσω λοιπόν, όποιος τυχόν δεν είναι, γιατί η εκδρομή είναι χειμωνιάτικη, το λέει εξάλλου και η ημερομηνία, το λέει και ο Γενάρης, το λέει και ο χειμώνας ο φετινός που είναι βαρύς. Άρα λοιπόν καλό είναι να προλαμβάνουμε πριν ταραπεύσουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, αν όμοι γίνει το που πιστεύω δεν θα συμβεί εμάς, συμβεί κάτι, η εκδρομή χαλάει για όλους. Δεν χαλάει για μόνο για μας, χαλάει και για τους υπόλοιπους. Άρα λοιπόν θα ήταν να προσέχετε λοιπόν εκεί, δεν θα πάμε για να κάνετε σκι έτσι, γιατί θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Θα το κάνουμε εκτελεστική εκδρομή, είχα πάει κάποτε στο Μέναλο, όταν ήμουν δάσκαλος με τα παιδιά για το κινηστό της 6ης Δημοτικού της Καρδοειρηνού, την Λεύκη. Σας χάρη κινηστό. Αρνάκι στη γάστρα με πατάτες. Και από τη ώρα σε σούβλα, κοντοσούβλι και κοκορέτσι. Βλέπετε έχει μια ποικιλία μαγειρευτών αρκετά μεγάλη και βέβαια δεν έχει μόνο φαγητό, έχει και γλυκό μετά, έχει και καφέ μετά, έχει τα πάντα. Άρα λοιπόν έχουμε διαλέξει μια ταβέρνα η οποία είναι πολύ ξεχωριστή, πολύ ωραία, τα προϊόντα είναι όλα πολύ καλά και πιστεύω πάμε συστημένοι εκεί, δεν πάμε έτσι. Πάλι λίγο πλέον!
είχε περιοδίσει αυτό που πάνω πίνει. Καταφύγιο είναι. Καταφύγιο. Λέγεται. Ενώ σήμερα εγκαταβιώνει η γυναική αδελφότητα υπό την καθοδήγηση της Οικουμένης Ευρωσύνης. Πανηγυρίζει στις 11 Φεβρουαρίου στην εορτή του Αγίου Βλασίου και στις 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού ότι χάρη να είναι και η ημερομηνία εμέσως της εικόνας του Αγίου. Κοίτα τα σύννεφα με τον μπλε του ουρανού, τι ωραίο. Κοίτα και με εκεί, όλα τα άλλα. Κοίτα εκεί που σκιάζει το αυτό βουνό με τον ίδιο όμορφο που θα σκιάσεις. Κλειπείς. Τι όμορφο που είναι. Από εδώ είναι ωραίο να κάνεις ένα περικυτρά και τα μικρά. Το γλυκό. Ήδη τα δύο. Δεν είναι ουσία. Αρχισέ Βάλεις Μανώλη Σκλάβος. Αφού ξέρει, ποιο είναι. Μανώλη Σκλάβος, έτσι. Ναι, ναι. Μεσσία.